Ήμασταν μαζί το πρωί εκεί στο ιατρικό κέντρο της Λινόπετρας. Μάλιστα. Και θέλω να μου πείτε πού εντοπίζετε εσείς τα σοβαρότερα προβλήματα. Τα σοβαρότερα προβλήματα είναι η αύξηση της προσέλευσης. Οι γιατροί μας χθες συγκεκριμένα από τους τέσσερις, ο ένας ήταν με άδεια, οι τρεις γιατροί έχουν δει από πάνω από 60 ασθενείς. Είναι ακατόρθωτο πολλές φορές, όμως αυτό συμβαίνει. Είναι μια πραγματικότητα στη Λινόπετρα. Έχουν αυξηθεί τόσο πολύ οι προσελεύσεις που δεν προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες λύσεις όσον αφορά το θέμα των εγγραφών. Έχουμε δώσει οδηγίες να μην πηγαίνουν να καταθέτουν το πρωί τα χρήματα, αλλά να περιμένουν τουλάχιστον μετά τις μισή, μετά τις μισή με μία, να καταθέτουν τα λεφτά, ούτως ώστε να μην φεύγουν και οι δύο, να είναι και οι δύο προσπαθείς εκεί. Όσον αφορά τους γιατρούς, δυστυχώς υπάρχουν και οι άδειες. Από τους τέσσερις γιατρούς, τώρα έχουμε βάλει τέσσερις γιατρούς στις πρώτες στο Λινόπετρα και όμως δεν φτάνουν. Σας λέω ότι το 2012 είχαμε 35.000 ασθενείς και το 2013 45.000. Αυξάνονται ραγδαία. Επιτρέψτε το ίδιο μου να μην θεωρήσω, κύριε Αντωνίου, σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να μην θεωρήσω πάρα πολύ απλά την αύξηση της προσέλευσης ως πρόβλημα και να επικεντρωθώ στο γεγονός ότι το πρόβλημα θεωρώ εγώ ότι είναι η αδυναμία είτε του Υπουργείου, είτε της κυβέρνησης, είτε οποιοδήποτε φορέα έχει αυτή την ευθύνη να διαχειριστεί την όλη κατάσταση. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε στον κόσμο, στους ασθενείς, μην έρθετε, γιατί δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Έχουμε δώσει οδηγίες ότι όσον αφορά τις επαναλαμβανόμενες συνταγές να έρχονται μετά τις 12, ούτως ώστε να μην περιμένουν πολλές ώρες. Έχουμε δώσει οδηγίες ούτως ώστε να γίνεται μια ανακατονομή των κατηγοριών των ασθενών. Ξέρετε ότι εκεί έχουμε παιδιάτρους, έχουμε οδοντιάτρους, πνευμονολόγο, να γράφονται με κατηγορίες ούτως ώστε να μην περιμένουν πολλή ώρα. Μάλιστα. Τις εγγραφές. Όσον αφορά την παραμονή των ασθενών, υπάρχει δυστυχώς. Η λύση είναι να δοθεί μια, τέλος πάντων, να γίνεται το ραντεβού. Εκεί θα βρεθεί μια καλύτερη λύση, αλλά επί του παρόντος χρειάζεται και υπάλληλος εκεί να δίνει τα ραντεβού. Εσείς ως επαρχιακός ιατρικός λειτουργός έχετε την δυνατότητα να ζητήσετε περισσότερους υπαλλήλους, να ζητήσετε στελέχωση του τμήματος? Θα το κουβεντιάσουμε με το Υπουργείο. Φυσικά σας λέω ότι συνεχώς μέρα με τη μέρα να φτάνονται οι ασθενείς και στη Λινόπετρα και στο Παλαιό Νοσοκομείο. Δεν έχουμε καμία μείωση εκεί. Όχι, δεν έχουμε μείωση, αλλά έχουμε και αύξηση. Στα Λινόπετρα βλέπω ότι υπάρχει μια αύξηση γύρω στο 30%. 12 λοιπόν κλίνες ή εξεταστήρια, ο καθένας μπορεί να το λέει όπως πραγματικά θέλει, στο νοσοκομείο της Λεμεσού. Ναι, δυστυχώς έπρεπε να λειτουργήσουμε και τα take care, τα επί 24 ώρες βασίως, άλλα 4 κρεβάτια στις πρώτες βοήθειες, τα οποία θα ήταν κλείνουν στις 7 η ώρα το βράδυ, μέχρι τις 7 το πρωί δεν λειτουργούν. Και υπόσχεση του Υπουργείου ότι θα μας δώσει ενίσχυση νοσηλευτικού προσωπικού να λειτουργήσουμε για αυτά τα κρεβάτια με ελπίδα να απαυληθεί το πρόβλημα. Όσον αφορά τη διαχείριση των κλινών, γίνεται πάρα πολύ καλή διαχείριση των κλινών με συνεργασία όλων των συνδιευθυντών των νοσοκομείων, των κλινικών. Και ο νοσηλευτής, η supervisor το βράδυ και τα απογεύματα, έχει το δικαίωμα να βάλει ασθενή όπου έχει καινή κλίνη. Δηλαδή όπου έχει κρεβάτι είναι άδειο, βάζει ασθενή. Δεν υπάρχει η άλλη διαδικασία που υπήρχε παλιά που έπρεπε να ρωτήσεις τον διευθυντή της κλινικής για να βάλεις ασθενή. Άρα αυτό έχει λυθεί εμάς. Δεν λύνει το πρόβλημα εφόσον υπάρχει ένα πρόβλημα υπερπληθυσμού. Δυστυχώς, είναι κατηλημμένα 329 κρεβάτια του νοσοκομείου Λεμεσού. Είναι κατηλημμένα καθημερινά. Καθημερινά υπάρχει αυτή η κατάληψη. Και από ό,τι έχουμε κάνει και στατιστικές, οι ασθενείς φεύγουν ακόμα και χωρίς να ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους πολλές φορές πλήρως. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Η μεγάλη κατάληψη κλινών. Αυτό είναι φαινόμενο των τελευταίων ημερών, πρώτα-πρώτα λόγω και των λοιμόξεων, λόγω και κάποιων ιώσεων,
αλλά είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Κάτι πρέπει να γίνει. Μάλιστα, κύριε Αντρονίκο, επειδή με πιέζει ο χρόνος αφόρητα, θέλω να μου πείτε με μια πρόταση αν όντως υπήρχαν αυτοί, αν θυμάμαι καλά, ότι υπήρξαν αυτοί οι σχεδιασμοί για περισσότερες κλίνες, τουλάχιστον στο τμήμα των πρώτων βοηθειών, περισσότερα εξεραστήρια, περισσότερα κρεβάτια, και μας τα κούρεψε η Τρόικα. Υπάρχουν έτοιμα όλα και τα σχέδια και τα κοστολόγια. Είμαστε έτοιμοι να βγούμε σε προσφορές. Πέρσι, με 1 εκατομμύριο επένδυση στις πρώτες βοήθειες, διπλασιασμό των κρεβατιών από 12 σε 24. Δυστυχώς, μείναμε στη μέση. Μάλιστα. Και αυτό επηρεάστηκε από την Τρόικα. Μάλιστα. Είναι μια κατάσταση λόγω της οικονομικής δυνότητας που έχουμε περιέλθει. Ευχόμαστε μέχρι του χρόνου να έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα.